Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο Καγιάνο 28 για να τελειώσουμε τα σημερινά βίντεο. Και έχω και την μπάλα να δείξω, της Nike. Λοιπόν, Καγιάνο 28. Αυτό, καλύτερα, έτσι. Το τελευταίο μοντέλο. Από φίλους και φήμες, τα Καγιάνο γενικώς έχουν απογοητεύσει. Νομίζω το καλύτερο μου λένε ότι ήταν μέχρι το 25, εκεί τους άρεσε. Αυτό είναι το 28. Παιδιά, με λίγα λόγια, τα έχει όλα. Όπως είναι το παπούτσι της Καγιάνο, ό,τι ξέρετε, αλλά είναι, λένε και είναι πιο ελαφρύ, πιο καλό, έχουν μειώσει, δεν είναι η αίσθηση της γνωστής του τούβλου, να το πω έτσι, κάτω από το πόδι, είναι πολύ καλό, σε ελάχιστα λεπτά προσαρμόστηκε ωραία το πόδι μου, δηλαδή μπορούσα να αρχίσω να τρέχω, ενώ στην αρχή μου φάνηκε σαν να χτυπάω μπροστά, μου φάνηκε σαν να μην έχω καλό χώρο, τελικώς ήταν μια χαρά. Πήρε το πόδι μου, πήρε τη φόρμα του ποδιού και έστρωσε με τη μία. Το τζέλ του εδώ είναι πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Γενικώς το παπούτσι είναι καλό και η πρόσφυση είναι εξαιρετική. Έτσι, αν και λίγο επικίνδυνη, γιατί δεν τη βλέπω ενισχυμένη κατά τη γνώμη μου. Αυτό εδώ που φαίνεται λίγο, δεν είναι και τόσο. Μισό λεπτάκι. Άνω μέρος από μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το υλικό του, να ξέρετε. Πολύ ωραία γλυκιά αίσθηση. Dynamic Duo Max, τεχνολογία που συμβαίνει για τον πρινισμό. Ναι, αυτή η τεχνολογία, η Duo Max, σε άλλους αρέσει, σε άλλους όχι. Εμένα θα πω ότι μ' αρέσει, δεν με χαλάει. Έτσι κι αλλιώς για τη βελτίωση είναι. Η gel εδώ είναι καλή, μερικές φορές δεν είναι καλή. Ortho Light 655 είναι ο πάτος ο εσωτερικός. Ο εσωτερικός πάτος. Ο οποίος για μένα δεν καταλαβαίνει εδώ τρελή διαφορά, διότι έχει την Duo Max. Μετά τι μας λέει 3D Space Construction που βελτιώνει τις συμπίεσεις. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ που είναι. FF Blast, τεχνολογία που αρέσει ελαφριά απορρόφηση κρατασμών και επιστροφή ενέργεια. Αυτό πάλι δεν τα νιώθουμε εμείς. Και AHAR Plus, εξωτερική σόλα για αντοχή. Σας είπα πριν ότι μου φαίνεται επικίνδυνη. Αυτό μόνο στην πράξη θα φανεί. Μπορεί η σόλα να τα σπάει. Νομίζω δεν έχει σημασία το μέγεθος, σημασία έχει ποιότητα. Τώρα, το μέγεθος. Κανονικό νούμερο, το παπούτσι είναι υπεράνετο. Στρώνει κατευθείαν στο πόδι. Είναι πολύ ωραίο, μπαίνει και το πόδι σας μέσα. Παρότι το ένα μου πόδι είναι πιο μακρύ και στην αρχή είχα κάποιες ενστάσεις, μετά ήμουν μια χαρά και άρχισα να κινούμαι και να τρέχω. Είναι επιτέλους πολύ καλύτερη αίσθηση κάτω από το πόδι μας, κάτω από το πέλμα. Δεν έχει αυτό το κλασικό σκληρό που έχει το Καγιάνο. Και εδώ το μόνο που με χαλάει, ρε γαμώτο, είναι η φτέρνα. Αυτό που το λένε και οι ξένοι, το είδα και εγώ, ότι στο πόδι μου που πρινίζει πιο πολύ, αυτό που κάνει το μεγάλο το γύρισμα. Εδώ η φτέρνα φεύγει, στο δεξί μου είναι μέρα. Το αριστερό μου είναι το πάνω. Οπότε, γιατί είναι και παπούτσι πρινισμού, γι' αυτό ξενέρωσα. Οπότε θα ήθελα καλύτερο lockdown στη φτέρνα. Αυτό, να μην γλιστράει η φτέρνα, τίποτα άλλο. Βέβαια, αυτό το τίποτα άλλο είναι. Να είχαμε να λέγαμε, γιατί άμα δεν είναι καλή η φτέρνα σου, το παπούτσι είναι όλο άχρηστο. Δηλαδή είναι τόσο ωραίο μπροστά, σ' αρέσει, ξέρω εγώ, και σε ξενερώνει το πίσω μόνο. Ενώ είναι συνολικά πολύ καλό παπουτσάκι. Εκτός αν δεν τρέχεις. Αν το έχεις μόνο για περπατήματα και για δουλειές, για δουλειά, για καμιά βολτούλα, μια χαρά είναι. Αλλά οι φανατικοί του είδους, επειδή τρέχουν με αυτά, και είμαι σίγουρος γιατί το ξέρω, μάλλον θα σας χαλάσει με βάση τα προηγούμενα Καγιάνο. Δηλαδή δεν νομίζω ο άνθρωπος να μπορέσει να αντέχει αυτό το πράγμα με το να του φεύγει η στέρνα. Αν τυχόν δεν σας φεύγει, το παπούτσι είναι τέλειο. Αν σας φεύγει, ξεχάστε το.